όπως είπα και στη Μαρία, για μας ο πολιτισμός είναι μια όχι διευρυμένη έννοια, είναι η βάση αυτή, ο πολίτης, ο άνθρωπος. Επομένως, η Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων με τα 216 της μέλη δεν καλύπτει ένα γεγονός που αφορά το folklore ή το θέατρο, γιατί αυτά είναι γνωστά. Είναι η ζωή μας. Αυτό περιλαμβάνει και η καθημερινότητά μας. Ιδιαίτερα μόνο από σαν γονιός που έχω μικρά παιδιά, θεώρησα αυτό πολύ σημαντικό έτσι κι αλλιώς να γίνει αυτή η εκδήλωση και να μην μπορούσε να κάνει η Ένωση μαζί με τον φορέα, θα έπρεπε να γίνει, γιατί είναι σημαντικό να ενημερωθούν για πράγματα που δεν ξέρουμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, η δημοφιλία σε ένα παιδί μας στην παραλία, δεν ξέρω αν θα το κάνω σωστά, τι θα κάνω. Επίσης, η κίνδυνη των κουνουπιών, βεβαίως και η πρόληψη όλων αυτών των κινδύνων του καλοκαιριού, είναι πολύ χρήσιμη για μας. Γι' αυτό και θέλαμε να το κοινωνήσουμε και πρέπει να το κοινωνήσουμε. Δηλαδή, το απόφευγμα αυτής της εκδήλωσης, εμείς θα το κοινωνήσουμε και στους συλλόγους μας. Σημαντικό, όπως είπε και ο Μανώλης, να συνδυάσουμε τον πολιτισμό στον άνθρωπο και να συνδυάσουμε τον πολιτισμό για την υγεία. Είναι δύο-τρία πολύ ωραία θέματα τα οποία θα αναλύσουμε σήμερα. Είναι επίκαιρα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και την περιφέρεια, τον νόμο του κ. Ψαγούλα, αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά τι πρέπει να κάνει η πολιτεία και πώς πρέπει να αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή. Να ευχαριστήσω τον Δήμο γιατί μας παρέχει εδώ την αίθουσα. Καθώς επίσης και όλους όσους συνέβαλαν στο να γίνει αυτή η διοργάνωση. Είναι πολύ σημαντικό, θέλω να επιμείνω σε αυτό, να ενισχύουμε αυτές τις παράλληλες δράσεις. Είναι πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρουν όλοι οι φορείς και να συνδυάζουν πολλές καταστάσεις μαζί. Τι σημαίνει ότι επειδή λέγεται κάποιος ένας πολιτιστικός, θα πρέπει να ασχολείται μόνο με τον χώρο. Τι είναι η περίοδος ηλιακή ακτινοβολία? Η ηλιακή ακτινοβολία είναι η ηλιακή ενέργεια, είναι η ακτινοβολία ενέργεια που παίρνει ο πλανήτης μας από τον ήλιο. Ένα πολύ μικρό μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας που φτάνει στο έδαφος της γης είναι και η περίοδος ακτινοβολία, UV. Παρά τη μικρή της ένταση, η περίοδος ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στον άνθρωπο όταν αυτός εκτίθεται παρατεταμένα στον ήλιο. Ποιοι παράγοντες τώρα επηρεάζουν την περίοδη ακτινοβολία? Το όζον. Είναι το αέριο που βρίσκεται κυρίως στη στρατόσφαιρα, το εξωτερικό μέρος της γης ατμόσφαιρας, και αποτελεί την ασπίδα που μας προστατεύει από την υπεριόδια ακτινοβολία του ήλιου. Τα σύννεφα γενικά εξασθενίζουν την ηλιακή ακτινοβολία, αλλά το πόσο αποτελεσματικά συμβαίνει αυτό εξαρτάται από το πάθος και το είδος τους. Το υψόμετρο. Όσο ανεβαίνουμε από την επιφάνεια της θάλασσας, τόσο πιο ισχυρή γίνεται η περιόδια ακτινοβολία.